Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να εκφράσω με τη σειρά μου τη θλίψη και τον πόνο για τους ανθρώπους που χάθηκαν και καθώς και τις περιουσίες. Νομίζω ότι σωστά το έβαλε η Πρόεδρος ότι υπάρχει αλλαγή κλιματική και πιάνει όχι μόνο όλο τον κόσμο, πιάνει κυρίως κομμάτια όπως είναι η Ελλάδα και πρέπει κυρίως να ασχοληθούμε με την πρόνοια και με την πρόληψη. Και είναι άδικο ο εισηγητής του ΚΚΕ να λέει ότι φταίμε εμείς για το λίγο καιρό που είμαστε κυβέρνηση. Πάμε στο θέμα τώρα. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τη Νέα Δημοκρατία για τη θετική στάση που πήρε φέτος με τη, να ψηφίσει το κοινωνικό μέρεσμα. Σας θυμίζω όμως, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάνετε φασαρία, κυρία Πρόεδρε. Ναι, ηρεμία λίγο, ναι. Θυμίζω όμως ότι πέρσι, τέτοια εποχή, έτρεχαν στο Σόιμπλε φωνάζοντας «Βάστα Σόιμπλε, βάστα Γερούν». Λέγοντας ότι δεν είχαμε την άδεια των θεσμών, αν το έχουν εγκρίνει οι θεσμοί και όλα αυτά. Πήγαν κόντρα λοιπόν στην κοινωνία καταψηφίζοντάς το, όπως και άλλα κόμματα. Εισέπραξαν έτσι την αποδοκιμασία. Και τώρα, βάσει σφιγομετρήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατά συντριπτικό ποσοστό είναι υπέρ της χορήγησης του κοινωνικού επιδόματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κυρίως απευθύνομαι στη Νέα Δημοκρατία, όλοι οι κεντρικοί άξονες της πολιτικής σας έχουν καταρρεύσει. Λέγατε για αριστερή παρένθεση. Όχι μόνο τους 2, 3, 5 μήνες που είμαστε πήραμε την κυβέρνηση το 2015. Μιλάγατε μέχρι πρόσφατα σχεδόν ότι θα καταρρεύσουμε ανά πάση στιγμή. Και τα παπαγαλάκια σας, τραπεζίτες, χρηματιστηριακά γραφεία κτλ. Έπαιζαν το ίδιο παιχνίδι με εσάς. Ή εσείς ακολουθούσατε ή εκείνοι ακολούθησαν. Καθημερινά βάζατε ζητήματα για εκλογές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Με κάποιους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ βάλαμε στοίχημα εάν θα πει εκλογές τώρα στην αρχή της ομιλίας του ή στο τέλος της ομιλίας του. Τελικά το κέρδισε μία συνάδελφος η οποία είπε να το πει και στο μέσο της ομιλίας του. Και τις 3 φορές δηλαδή. Λέγατε ότι δεν θα κλείσουμε τις αξιολογήσεις. Και προσπαθήσατε να μην τις κλείσουμε. Φωνάζατε τότε, υπογράφετε όποια αξιολόγηση θέλουν οι θεσμοί. Και τώρα έρχεται και η Ευρωπαϊκή Θεσμή επροχτές. Η Κομισιόν που λέει ότι η καθυστέρηση που υπήρξε ήταν αποτέλεσμα των διαφωνιών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμών και του ΔΝΤ. Η απάντηση σε εσάς. Δεν υπάρχει στρατηγική, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει παραπολιτική βεβαίως, υπάρχει αμηχανία και η αμηχανία καλύπτεται όταν υπάρχει κενό καλύπτεται και καλύπτεται από την ακροδεξιά της παράταξής σας. Υπάρχει απροσδιοριστία, υπάρχει σκανδαλολογία, τα fake news, τα fake events και όλα αυτά. Υπάρχει ασυναρτησία, ακόμα και η αλλαγή πολιτεύματος μας είπατε προχτές. Άκουσον. Επειδή έκανε διάγγελμα πρωθυπουργός και παρουσίασε αυτό το μέγιστο ζήτημα για μας, για τους ανθρώπους εργασίας, για τους ανθρώπους του ΜΟΚΔΟΥ, ήταν αλλαγή πολιτεύματος. Και τέλος, γεμάτη απελπισία, υπονομεύεται, προχτές μάλιστα η κυρία Ξαφά στο Λονδίνο έλεγε ότι καταραίουμε, ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης, ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε την αξιολόγηση, ότι δεν έρχονται επενδύσεις και όλα αυτά. Και όλα αυτά, ενώ η Κομισιόν αλλά και το ΔΝΤ, διεθνείς αναλυτές, μέσα ενημέρωση σημαντικά, μιλούν σχεδόν για ελληνικό θαύμα. Δεν θέλω να το πω εγώ, οι άλλοι λένε περισσότερα από ό,τι λέμε εμείς. Για ανάκαμψη, φυσικά και ανάπτυξη, για βελτίωση του επενδυτικού, τα διαβάζω με τους τίτλους που έχουν αυτοί οι αξιολογητές. Βελτίωση επενδυτικού κλίματος, διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών και μείωση της ανεργίας. Και πράγματι, 7 μονάδες κατεβάσαμε την ανεργία, κύριε Βρούτση, από τον ημερό σας που το κατεφτάσει το 27%. Δημιουργήσαμε 300.000 θέσεις εργασίας. Ακόμα
Και η δεύτερη αξιολόγηση που είπα προηγουμένως, εσείς λέγατε ότι φταίμε εμείς, και το ξαναλέω για να το θυμηθούμε. Το κοινωνικό μέρισμα. Το κοινωνικό πώς προκύπτει. Έχουμε ένα πλεόνασμα που καταφέραμε στο 3% του ΑΕΠ από το 1,75% που είχαμε υποχρέωση. Επομένως, 720 εκατομμύρια δίνονται και μοιράζονται σε 3.400.000 πολίτες που έχουν πληγεί, το υπογραμμίζω, περισσότερο από την κρίση. Ο Πρωθυπουργός προχτές στην κατάλυση του πολιτεύματος που είπατε, αναλυτικά, απλά, κατανοητά παρουσίασε τα μέτρα. Και θέλω να πω ότι είναι και αφορολόγητα και ακατάσκητα και χωρίς κρατήσεις. Δεν θα πω αναλυτικά για τα μέτρα, απλώς μία μικρή αναφορά ότι ποιοι δικαιούται μέρισμα είναι γνωστό, κυμαίνεται από 250 ευρώ έως 900, ανάλογα με τα οικογενειακά και τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Επιστροφές προς τους συνταξιούχους που είχαν πάρει, τους είχαν κρατήσει παρανόμως. Και ήρθαμε εμείς το 2016, πέρυσι την εποχή, που καταργήσαμε αυτή την αφέμαξη των συνταξιούχων και τώρα ερχόμαστε και δίνουμε αναδρομικά για όλα τα χρόνια που εσείς παράνομα και τσιθελικά κάνατε το 2012. Και δίνουμε από 240 έως 450 ευρώ. Τέλος, δίνουμε από το περίσσευμα του ελληνικού λαού, από το πλεόνασμα, δίνουμε 360 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, προκειμένου να ενισχύσουμε το κοινωνικό τιμολόγιο και να μην υπάρχουν περαιτέρω αυξήσεις στους ευάλωτους κυρίως, συμπολίτες μας. Τι δεν είπατε ακόμα και ο κύριος Βούτσης, παίρνοντας το λόγο διαδικαστικά για να στηρίξει την θέση του ότι δεν είναι κατεπήγον, τι είπε? Είπε ότι το δίνεται τώρα για να αλλάξει και ο κύριος, και λυπάμαι κιόλας, και ο κύριος Κουτσούκος το ίδιο. Μάλιστα, ο κύριος Κουτσούκος προχώρησε και ένα βήμα πιο πέρα, λέγοντας εξαιτίας των εκλογών που έκανε η κεντροαριστερά προχτές. Δηλαδή, είναι για γέλια, κύριε Κουτσούκο και κύριε Βρούτσι, το ότι μεταφέρετε τέτοια επιχειρήματα. Δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ. Ξεχάσατε. Ενδεχομένως να το πείτε στην ομιλία σας, ξεχάσατε να πείτε για το Κουφοντίνα, ξεχάσατε να πείτε για την κεντροαριστερά, ξεχάσατε να πείτε για τις βροχές και τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στη Σίμη, ξεχάσατε όλα αυτά. Ναι, θέλαμε να αλλάξουμε την ατζέντα δήθεν από την καταστροφή της Σίμη. Δηλαδή, είναι λογικά πράγματα αυτά. Μπορείτε κάποια στιγμή να αθρώσετε πολιτικό λόγο και να μας κάνετε κριτική, όσο αυστηρή και σκληρή να είναι? Γιατί τα δώσαμε, είπε ο Υπουργός πολλά επιχειρήματα, είπε ο Υπουργός προηγουμένου για να στηρίξει την αναγκαιότητα του κατεπήγοντος, πολλά επιχειρήματα για να μην κλείσει ο χρόνος, δεν μπορούμε να δώσουμε τον επόμενο χρόνο, τα είπε αυτά, και δεύτερον ότι θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα, αυτά τα οποία υπήρξανε πέρυσι, μερικά αρνητικά, με την χωρίση του βοηθήματος για τη σύνταξη. Αλλά εγώ θα προσθέσω και δύο άλλα επιχειρήματα. Ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει ο πολλαπλασιαστής, δηλαδή, όπως ξέρετε, η ελαστικότητα των καταναλωτικών προϊόντων των πιο ευάλωτων και φτωχών νοικοκυριών είναι τέτοια που οδηγεί στην αύξηση της κατανάλωσης των εγχώριων προϊόντων, άρα δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης, επέκτασης και επομένως επηρεάζει και την επέκταση, την ανάπτυξη του 2017, αλλά να επηρεάζει σε α ή β βαθμό, εξαρτάται, και την ανάπτυξη του 2018. Είναι, κύριε Βρούτσι, προϊόν υπερφορολόγησης? Το ποίημα σας το μάθατε, αλλά να δούμε που μας ακούει και ο ελληνικός λαός αν στέκει. Είναι μη παραμετρικά μέτρα. Τι σημαίνει μη παραμετρικά μέτρα? Παραμετρικό μέτρο, για παράδειγμα, είναι το να πιάσουμε το ΦΠΑ, το κανονικό ΦΠΑ. Πόσο θα πιάσουμε, τόσο. Το να πιάσουμε, ας πούμε, κάποια άλλα στοιχεία, πόσο θα πιάσουμε, τόσο. Το μη παραμετρικό μέτρο είναι, η δικιά μας η πλευρά λέει, εγώ θα χτυπήσω τη φοροδιαφυγή. Λέει το ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, λένε, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη, είχαμε μάθει από τους προηγούμενους ότι λέγανε παραμύθια της χαλιμάς, επομένως δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε αυτά. Άρα,
είναι μέτρα που δεν δέχονται οι θεσμοί ή δεν υπολογίζουν γιατί έχουν τα δικά τους ζητήματα, όπως το Δουνουτού που έχει πέσει τόσες φορές έξω. Για παράδειγμα, η φοροδιαφυγή είναι ένα μη παραμετρικό μέτρο. Η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ είναι μη παραμετρικό μέτρο. Επομένως, συνάδελφοι, να δούμε πού προκύπτουν. 448 εκατομμύρια, κύριε Βρούτση, προκύπτουν από ασφαλιστικές εισφορές, και απευθύνομαι ιδίως σε εσάς γιατί έχετε κάνει στο Υπουργείο Εργασίας, από ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, 300.000 άνθρωποι πιάσανε εργασία. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Άλλωστε γι' αυτό καταγράφονται. Πέραν αυτού όμως υπάρχει και το χτύπημα το μεγάλο στην αδήλωτη και μαύρη εργασία. Ξέρετε πολύ καλά, επί των ημερών μας έγιναν αυτά τα πράγματα, ότι η επιθεώρηση εργασίας δεν καλύπτει τους ημέτερους όπως καλύπτει επί εποχής δικιάς σας. Πάει σε τράπεζες και επιβάλλει εκατομμύρια πρόστιμο. Πάει σε μικρομεγάλους, να το πω έτσι, επιχειρηματίες που έχουν κρυμμένους στα μπάρια εργαζόμενους και επιβάλλει μεγάλα πρόστιμα. Αυτοί άρα φοβούνται πια να έχουν με μαύρη εργασία στον βαθμό που φοβούνται, και επομένως αυτά καταγράφονται και πληρώνουν ασφαλιστικές φορές. 448 λοιπόν, σημειώστε τα λεφτά, 448 εκατομμύρια περίσσευμα. 400 έως 450 είναι από το γνωστό VDI, δηλαδή από την εθελουσία αποκάλυψη εισοδημάτων. Τι έγινε, ψηφίσαμε ένα νόμο. Εμείς το φέραμε. Δεν το φέρατε εσείς τόσα χρόνια. Εμείς το φέραμε. Και λέμε ότι όποιος έχει, αισθάνεται ή πιστεύει ή θέλει να αποκαλύψει τα εισοδήματά του, να έρθει και θα έχει αυτή τη μεταχείριση. Και αυτό τι έφερε στο κράτος. Καταγράφηκαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Καταγράφησαν. Ο φόρος για αυτά είναι 448 εκατομμύρια. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Να λοιπόν που δεν το κάνατε εσείς, να λοιπόν που δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι μέσω αυτών των πραγμάτων που χτυπάμε εμείς αλίπητα έχουμε πλεόνασμα και δεν μοιράζουμε όπως μοιράσατε εσείς το 2014 αυτά τα λίγα ψίχουλα από τον κρατικό προϋπολογισμό όταν αποφασίσατε ότι πρέπει να δώσετε κάτι στον ελληνικό λαό, γιατί είχατε βγει ήδη από το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε ένα σύνολο από τα μέτρα που είπα, ένα δις. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, η εξοικονόμηση δαπανών. Δεν μιλάω ή για επισκόπηση, να το πω καλύτερα, δαπανών. Δεν μιλάω για περικοπή. Δεν υπάρχουν δυνατότητες περικοπής δαπανών. Τι σημαίνει εξοικονόμηση ή επισκόπηση δαπανών? Σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις ανά Υπουργείο ή ανά οργανισμό σημαντικές μειώσεις. Ο Υπουργός προχτές ανέφερε ότι, για παράδειγμα, όλο το Υπουργείο ή όλα τα Υπουργεία μπορεί να κάνουν συμβάσεις με εταιρείες συνοικής τηλεφωνίας για τους υπαλλήλους. Μια ενιαία σύμβαση επιφέρει καλύτερο, μάλλον μικρότερο κόστος από ό,τι να την κάνει κάθε κομματάρχης ή κάθε διεύθυνση ξεχωριστά. 320 εκατομμύρια θα πάρουμε από αυτό, έχουν υπολογιστεί, και θα μπουν στο μέρισμα, σας ενημερώνω, στο μέρισμα του 2018. Ένα από τα κομμάτια του μέρισματος θα είναι ακόμα πιο αυξημένο από ό,τι είναι το σημερινό, θα είναι το χτύπημα από την δαπάνες, της εξοικονόμησης δηλαδή δαπανών. Τέλος, το λαθρεμπόριο. Εμείς καταλογίσαμε το 2016 που έχουμε στοιχεία 525 εκατομμύρια. Το 2014 επί των ημερών σας 165 εκατομμύρια. Βγάλαμε υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση νόμου που είχατε εσείς ψηφίσει το 2012 και το 2013. Αλλά δεν τολμήσατε να τις υλοποιήσετε, δεν τολμήσατε να βγάλετε αποφάσεις, γιατί είχατε διαπλεχόμενα συμφέροντα με αυτές τις δυνάμεις οι οποίες κάνουν λαθρεμπόριο και τις ξέρουμε και τις κουβεντιάζει ο κόσμος. Λέτε τώρα σιγά για τη χορήγηση των 315 εκατομμυρίων που επιστρέφονται στους συνταξιούχους από την παράνομη παρακράτηση φορών υγείας. Γιατί δεν το είχαμε σταματήσει το 2016? Και τώρα που βγάλαμε πλεόνασμα, δεν το δίνουμε πίσω? Μας υποχρέωσε κανένας? Κανένας μα κανένας. Συνάδελφοι,
δυστυχώς στενοχωριέμαι, πραγματικά το λέω, γιατί κόμματα ιστορικά, κόμματα που έχουν ένα μεγάλο ή μικρότερο εύρος στην ελληνική κοινωνία, δεν έχουν στρατηγική. Ζαλισμένοι, σαν απόγνωση, σε ένα τρίπιο κότερο. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Είχατε μάθει να κυβερνάτε εναλλασσόμενοι, χαρίζοντας παχτολούς. Λαιλατίσατε τη χώρα μαζί με τους φίλους σας. Στο τέλος, χρεοκοπήσατε τους ανθρώπους. Όχι όμως όλους. Τους δικούς σας δεν τους χρεοκοπήσατε. Υπάρχουν πολλοί στενοί δικοί σας που είναι με offshore εταιρείες στα Panama Papers και τώρα είναι στα Paradise Papers. Δηλαδή πρόκειται να πω και ένα συγγενικό πρόσωπο του αρχηγού σας, Μαρέβα Γκέιτ. Περί αυτού πρόκειται. Διαλύσατε την υγεία. Δεδομένων τούτων, διαλύσατε την υγεία, την παιδεία, το ισχνό. Ισχνό ήταν κοινωνικό κράτος. Σε καταλαβαίνουμε. Ακόμα και με απίθυνο θράσος δεν μπορείτε να πείσετε κανέναν. Κουβαλάτε αμαρτίες μεγάλες, ούτε ελάχιστη αυτοκριτική δεν έχετε κάνει προς τον ελληνικό λαό. Τελικά μόνο μία επιλογή σας έμεινε. Να σκορπίζετε φόβο και ανασφάλεια στους πολίτες. Να τρομοκρατείτε τους πολίτες, να υπονομεύετε την πορεία της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλά ακόμα να κάνει. Προσιλωμένο στον κόσμο της εργασίας, στους ανθρώπους που επλήγησαν κυρίως αυτούς, αλλά και στη μεσαία τάξη. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο αυτό, των πολλών παραγμάτων που έχει να κάνει, έχει πρώτον να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια σε 9 μήνες. Να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας δίκαιης ανάπτυξης μέσω της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και αυτά τα μοντέλα που βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα να γίνονται, να μιλάει ο Πρωθυπουργός, να μιλάει ο Υπουργός, να μιλάνε όλοι οι παραγωγικοί φορείς, παρά την και εδώ γελάει ο κόσμος πάλι, την προσπάθεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να απαγορεύσει τα στελέχη να προσέρχονται στα αναπτυξιακά συνέδρια, πάνε εξαιρετικά καλά. Το άλογο, συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά ορμώντας σε καλύτερους τόπους. Ατίθασο, σκοντάφτη βεβαίως. Θέλει περισσότερο αποφασιστικότητα, ναι, για να βγει από την έξοδο, από τη μαύρη τρύπα που ρίξατε τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ.